Παντελής είναι ένας λαϊκός τραγουδιστής με πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολύ ωραίες ρούμπες, Παντελή. Και ο Κώστας φυσικά είναι ένας πάρα πολύ καλός παρουσιαστής, πολύ όμορφος άντρας, ποθητός. Πού και πού λέει και κανένα. Πού και πού θα πει και κανένα τραγούδι, όταν θα βγει τηλεόραση, ασχολείται και με το τραγούδι. Αστειεύομαι. Είναι ως γκέστ εδώ στο σχήμα. Είμαι τηλεοπτικό στάρ, εγώ πια, αν τελείωσε. Έχει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και ο Κώστας. Και τα τελευταία χρόνια ειδικά έτσι έχει πει κάποια τραγούδια που μου αρέσουν ιδιαίτερα και τα έχω ζηλέψει. Καταρχήν ήθελα από πολύ μικρός να συνεργαστώ με τη Δέσποινα. Τέτοιος είσαι. Τέτοια δεν θα λες, Παντελή μου. Σούπα, δεν σούπα. Λοιπόν, είναι... Πες και εσύ μεγάλος με τα τραγούδια. Είναι μια τραγουδίστρια με εκατοντάδες επιτυχίες και νιώθω σίγουρος ότι αφού θα κάνω αυτό που τουλάχιστον ξέρω να κάνω, να σηκώνω όλο το μαγαζί και να περνάμε ωραία, ας πούμε, και να διασκεδάζουμε, μετά έρχεται μετά με ένα όνομα το οποίο έχει να πει πάλι στον κόσμο και να έχει όλο αυτό μια ροή. Και πριν από μένα, μάλιστα, τους προετοιμάζει και ο Κώστας φοβερά. Οπότε θα έχει όλο αυτό ροή. Και ξανά μαζί μετά, και όλο αυτό γίνεται ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πρόβλημα με το κανάλι είχες? Με το κανάλι πήγαινε, έλα πάνω, πρόβες, πήγαινε στην εκπομπή, την κοπάνησε και την Παρασκευή από την εκπομπή. Ναι, αναγκαστικά, γιατί η αλήθεια είναι... Τι δουλειά θα κάνει? Όχι, η κύρια δουλειά μου είναι το τραγούδι και πέρα το τραγούδι δεν βάζω, δηλαδή το τραγούδι και μετά όλα τα άλλα. Η κύρια δουλειά μου είναι το τραγούδι, αυτό αγαπώ, με αυτό, από αυτό ζω, με αυτό φτιάχναμε, να το πω έτσι λέγα. Και θα είναι πάντα προτεραιότητα για μένα. Πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ, ειλικρινά. Με παραξένευσε και εμένα η επιλογή του συγκεκριμένου ειδικά τραγουδιού από όλη μου τη δισκογραφία. Θα μπορούσε να είναι έτσι ένα λίγο πιο... Μήπως υπέφεραν. Και ειδικότερα... Μια χαρά της εδώ. Μια χαρά, αλλά... Με συγκίνησε έτσι, πάρα πολύ. Και αυτές, ότι ο τρόπος... τα τραγούδια σου θα πέθαινα, δεν θα μπορούσα. Τι είπε τώρα? Μα δεν θα μπορώ. Άμα λέγανε και αυτές. Άμα λέγανε και αυτές, όχι, γιατί όλοι λένε. Μα μεγαλώσανε, φυσικά μεγαλώσανε. Έχει μεγαλώσει, εντάξει, να σας μια πω πορεία κάτι. Μεγάλη. Εντάξει, είναι αλλά όλοι αυτοί που λένε συγγνώμη συνέχεια ότι έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια σου, κύριε Βανδί. Πόσο χρόνο, 12 είσαστε? Δεν αφορά τώρα τις γυναίκες συγκεκριμένης ηλικίας, έτσι, αλλά για μένα είναι τιμητικό και θεωρώ ότι για τον κάθε καλλιτέχνη να φτάνει κάποιος σε μια ηλικία και να λέει «Έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια σου», ξέρεις, σημαίνει αυτό. Έχει ερωτευτεί, έχει κλάψει, μπορεί να έχει χωρίσει, οτιδήποτε. Πού λέει και κανένα. Πού και πού θα πει και κανένα τραγούδι, όταν θα βγει τηλεόραση, ασχολείται και με το τραγούδι. Αστειεύομαι. Είναι ως γκέστ εδώ στο σχήμα. Είμαι τηλεοπτικό στάρ, εγώ πια, αν τελείωσε. Έχει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και ο Κώστας. Και τα τελευταία χρόνια ειδικά έτσι έχει πει κάποια τραγούδια που μου αρέσουν ιδιαίτερα και τα έχω ζηλέψει. Καταρχήν ήθελα από πολύ μικρός να συνεργαστώ με τη Δέσποινα. Τέτοιος είσαι. Τέτοια δεν θα λες, Παντελή μου. Σούπα, δεν σούπα. Λοιπόν, ο Παντελής είναι ένας λαϊκός τραγουδιστής με πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολύ ωραίες ρούμπες, Παντελή.
Και ο Κώστας φυσικά είναι ένας πάρα πολύ καλός παρουσιαστής, πολύ όμορφος άντρας. Εσύ πρόβλημα με το κανάλι είχες? Με το κανάλι πήγαινε, έλα πάνω, πρόβες, πήγαινε στην εκπομπή. Την κοπάνησες και την Παρασκευή από την εκπομπή? Ναι, αναγκαστικά, γιατί η αλήθεια είναι. Τι δουλειά θα κάνει? Όχι, η κύρια δουλειά μου είναι το τραγούδι και πέρα το τραγούδι δεν βάζω. Δηλαδή το τραγούδι και μετά όλα τα άλλα. Η κύρια δουλειά μου είναι το τραγούδι, αυτό αγαπώ, από αυτό ζω, με αυτό φτιάχνομαι, να το πω έτσι λέγα. Πες και εσύ μεγάλος με το τραγούδι. Είναι μια τραγουδίστρια με εκατοντάδες επιτυχίες και νιώθω σίγουρος ότι αφού θα κάνω αυτό που τουλάχιστον ξέρω να κάνω, να σηκώνω όλο το μαγαζί και να περνάμε ωραία, ας πούμε, και να διασκεδάζουμε, μετά έρχεται μετά με ένα όνομα το οποίο έχει να πει πάλι στον κόσμο και να έχει όλο αυτό μια ροή. Και πριν από μένα, μάλιστα, τους προετοιμάζει και ο Κώστας φοβερά, οπότε θα έχει όλο αυτό ροή. Και ξανά μαζί μετά και όλο αυτό γίνεται ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και θα είναι πάντα προτεραιότητα για μένα. Πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ, ειλικρινά. Με παραξένευσε και εμένα η επιλογή του συγκεκριμένου ειδικά τραγουδιού από όλη μου τη δισκογραφία. Θα μπορούσε να είναι έτσι ένα λίγο πιο. Μήπως υπέφεραν. Και ειδικότερα. Μια χαρά της εδώ. Μια χαρά, αλλά με συγκίνησε έτσι, πάρα πολύ. Έτσι και αυτές ότι μεγαλώσαν τρόπος... τα τραγούδια σου, θα πέθαινα, δεν θα μπορούσα. Τι είπε τώρα. Μα δεν θα μπορώ, άμα λέγανε και αυτές. Άμα λέγανε και αυτές, όχι, γιατί όλοι λένε. Μα μεγαλώσανε, φυσικά μεγαλώσανε.